Φίλες και φίλοι, νέες και νέοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, εδώ από το βήμα του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή στη Θεσσαλονίκη στέλνουμε μήνυμα. Μήνυμα ανυπότακτο, αγωνιστικό, ανατρεπτικό. Μήνυμα τόλμης και αγώνα για μια ζωή που πραγματικά αξίζει στους εργαζόμενους, στις νέες γενιές. Μια ζωή πραγματικής ελευθερίας σε μια κοινωνία σοσιαλιστική, κομμουνιστική. Βαδίζουμε σε αυτό το δρόμο με αποφασιστικότητα. Προχωράμε αντλώντας δύναμη από τις θυσίες και τους αγώνες χιλιάδων επωνύμων και ανωνύμων. Εμπνεόμαστε από ηρωικές μορφές του εργατικού κινήματος, της ταξικής πάλης, από λαϊκούς αγωνιστές που με όλους τους τρόπους έδωσαν τη μάχη για τη ζωή. Γνωρίζουμε τη βαριά κληρονομιά που έχουμε πίσω μας, τους ηρωικούς νεκρούς, όπως αυτούς που έθρεψε ο αγώνας εδώ στη Θεσσαλονίκη και πότισαν με το αίμα τους στο χώμα της. Όπως ο εργάτης Τάσος Τούσης, ο Κώστας Χατζίμαλης, ο Γιάννης Ζεύγος, ο Ακίνδυνος Αλβανός, ο Νικηφορίδης, ο Βελδεμύρης, ο Λαμπράκης, ο Χαλκίδης, ο Τσαρουχάς και άλλοι πολλοί. Μπορούμε να τιμούμε, να εμπνεόμαστε, αλλά και να διδασκόμαστε από τη μεγάλη ιστορία μας. Να βγάζουμε συμπεράσματα και από τις ηρωικές επιλογές, στιγμές, αλλά και από τα λάθη μας. Όπως και οι Μάρξ, ο Έγκελς, ο Λένιν αποτίμησαν κριτικά μεγάλους ταξικούς αγώνες, μεγάλες μάχες σύγκρουσης της εργατικής τάξης, δόξασαν τον ηρωισμό, την αταλάντευτη σύγκρουση μέχρι θανάτου με το αστικό κράτος, με τον αντίπαλο, αλλά καυτηρίασαν και τα λάθη και τις αδυναμίες. Αγώνες όπως της Παρισινής Κομμούνας, της Επανάστασης του 1905, τα ηρωικά επαναστατικά σκυρτήματα στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου. Έτσι και εμείς στεκόμαστε μπροστά σε μεγάλους ηρωικούς αγώνες, όπως του Μάη του 1936 εδώ στη Θεσσαλονίκη, το μαζικό ένοπλο αγώνα του ΕΑΜ Ελλάς, την εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τις μεγάλες ταξικές μάχες της δεκαετίας του 60 και του 70, την αντιδικτακτορική πάλη. Βγάζουμε συμπεράσματα, γινόμαστε πιο όρημοι, πιο δυνατοί για τις μάχες του σήμερα και του αύριο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πρωτοπόρα αγωνιστική δράση, ο ηρωισμός και η αυτοθυσία ολοκληρώνονται όταν δεν μένουν στα μισά. Όταν δένονται με την πάλη για την εξουσία της εργατικής τάξης σε συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα, όταν εντάσσονται στο δρόμο της ανατροπής της εξουσίας του κεφαλαίου και του σάπιου συστήματός τους, όταν δένονται με τον αγώνα για τη νέα κοινωνία. Αυτό το ιστορικό δίδαγμα μας εμπνέει και μας οδηγεί σήμερα. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, με καθαρό βλέμμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνεται στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία και στην νεολαία της. Στους μισθωτούς εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, τους συνταξιούχους, τους αγωνιζόμενους επιστήμονες και καλλιτέχνες, σε όσους ανησυχούν, αμφισβητούν, δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση. Λέμε λοιπόν ότι έχει σημασία σήμερα να δούμε τη μεγάλη εικόνα των εξελίξεων. Τη μεγάλη εικόνα των εξελίξεων στην κοινωνία, την οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις, τι είναι αυτό που παίζει τον κύριο, τον καθοριστικό ρόλο. Αυτή η μεγάλη εικόνα είναι που καθορίζει την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας σε όλες τις λεπτομέρειες. Ζούμε σε μια εποχή που πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν
υπάρχουν οι επιστημονικές, οι τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες για να ζήσουν όλοι οι εργαζόμενοι πολύ καλύτερα, με βάση τις σύγχρονες λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες. Δεν το λέμε εμείς αυτό. Το αποκαλύπτουν οι ίδιοι οι καπιταλιστές, τα επιτελεία τους, οι προπαγανδιστικές μηχανές τους. Τι άλλο δείχνει άραγε το γεγονός ότι όχι μόνο ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πάει σήμερα στο διάστημα, αλλά ότι πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή άχρηστα στην πραγματικότητα, χωρίς κανέναν επιστημονικό λόγο, ταξίδια αναψυχής στο διάστημα για τις εκατομμυριούχους. Τι άραγε δείχνει το γεγονός ότι μπορούν μέσα σε λίγες μέρες να κτιστούν ολόκληρα πολεοδομικά συγκροτήματα, όταν και εφόσον αυτό είναι πολιτικά ή οικονομικά αναγκαίο για το κεφάλαιο. Τι άραγε φανερώνει το γεγονός ότι όταν εξαιτίας της πανδημίας εμφανίστηκε η αγορά, όταν δηλαδή υπήρξε άμεσο ενδιαφέρον για κέρδος, οι μεγαλοβιομηχανίες του φαρμάκου έφτιαξαν εμβόλια σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, εμβόλια που μέχρι λίγα χρόνια πριν τα θεωρούσαν άχρηστα και ασύμφορα. Τι άλλο δείχνουν τα κέντρα καινοτομίας που στείνονται εδώ δίπλα στην πόλη, φιλοξενώντας τα πιο σύγχρονα μέσα σχεδιασμού και οργάνωσης παραγωγής. Τι άραγε δείχνουν οι λίστες με τους πολυεκατομμυριούχους όλου του κόσμου που δεν ξέρουν τι έχουν, αν όχι την τεράστια παραγωγή πλούτου που συντελείται αποτέλεσμα της δουλειάς εκατομμυρίων. Όχι λοιπόν, δεν μπορούν να μας πείσουν ότι είναι ανέφικτο, ότι είναι ουτοπία, ότι δεν γίνεται, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας, της ανασφάλειας για την επόμενη μέρα. Ότι δεν μπορούμε να εργαζόμαστε λιγότερες ώρες απολαμβάνοντας καλύτερο επίπεδο ζωής, δωρεάν και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και μόρφωσης. Ότι δεν μπορούμε να ζούμε με την αγωνία το αν θα πνιγόμαστε στην πρώτη βροχή, αν θα καιγόμαστε στον πρώτο καύσωνα, αν θα σκοτωνόμαστε στον πρώτο σεισμό, αν η ζωή μας θα παίζεται κορώνα γράμματα εξαιτίας ελλείψης στις υποδομές προστασίας της. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Ότι δεν μπορούμε παρά να βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τον κρατικό και εργοδοτικό αυταρχισμό και την καταστολή. Ότι δεν μπορούμε παρά να πληρώνουμε για εξοπλισμούς που δεν αφορούν την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του λαού, αλλά τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τον πόλεμο για το μοίρασμα των αγορών. Όχι λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε ότι οι νέες γενιές όχι μόνο καταδικάζονται να ζουν πίσω από τις δυνατότητες της εποχής, αλλά ζουν και με χειρότερους όρους σε σχέση με τις παλιότερες. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, τι είναι αυτό που εμποδίζει τη διευρυμένη λαϊκή ευημερία, τι είναι αυτό που ακυρώνει τις δυνατότητες της ίδιας της επιστήμης και της παραγωγής, του πλούτου, για μια ζωή όπως αξίζει, για μια ζωή που να κινείται προς τα μπρος και όχι προς τα πίσω. Όλο και περισσότερο γίνεται φανερό ότι είμαστε αντιμέτωποι με ένα εχθρικό κράτος, μια οικονομία και συνολικά μια κοινωνική οργάνωση που λειτουργεί με κριτήριο τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με κριτήριο το πώς θα μεγαλώσουν τα κέρδη τους, πώς θα τα υπερασπιστούν και πώς θα βγουν νικητές από τον ανταγωνισμό με τους αντιπάλους τους. Ο καπιταλισμός, το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στο οποίο γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και ζούμε, γίνεται φρένο, γίνεται εμπόδιο στην κοινωνική πρόοδο. Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος που έχουμε απέναντί μας. Σε αυτό το σύστημα, το μέτρο της ανάπτυξης και της προόδου είναι το κέρδος των μετόχων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Όλων αυτών που δεν ξέρουν τι έχουν, που δεν δουλεύουν και όμως δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Αυτοί που δεν έχουν κανένα ρόλο στην παραγωγή και όμως απολαμβάνουν το σύνολο των αποτελεσμάτων της.
Αυτό είναι το μέτρο, αυτό είναι το κριτήριο για το πώς θα ζούμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι μόνο άδικο, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι αντιδραστικό, ακόμα κι αν δίνεται με τα πιο φανταχτερά χρώματα. Έχουμε συγκεντρώσει γι' αυτό μεγάλη αρνητική πείρα. Είναι η πείρα του φαύλου κύκλου της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής κρίσης, που πληρώνεται διαρκώς με νέες θυσίες από τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Θυσίες στην κρίση, για να βγούμε από αυτήν, θυσίες στην ανάπτυξη, για να μην ξαναπούμε στην κρίση. Και κάθε φορά το αποτέλεσμα κάθε κύκλου είναι ίδιο. Οι εργαζόμενοι να χάνουν. Να χάνουν δικαιώματα, να υποτιμούνται οι ανάγκες τους, να μαθαίνουν να ζουν με λιγότερα, να μειώνουν τις απαιτήσεις τους. Το ζήσαμε πολλές φορές. Το ζήσαμε και τη δεκαετία του 90 και στους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης το 2000 και στην κρίση και τα μνημόνια και μεταμνημονιακά. Από αυτό το φαύλο κύκλο η καπιταλιστική οικονομία δεν βγαίνει. Έτσι θα συνεχίσει για όσο θα υπάρχει. Άλλοτε πιο γρήγορα, άλλοτε πιο αργά η κρίση θα έρχεται. Θα φεύγει, θα ξαναέρχεται. Σήμερα δέστε, κοκορεύονται για τους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης του τελευταίου τριμήνου. Είναι όμως μια ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, των αντεργατικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που πάρθηκαν με πρόσχημα την πανδημία, για την επιδείνωση των όρων της εργασίας. Είναι ανάπτυξη πάνω στο έδαφος της εργασιακής ζούγκλας, των ωραρίων λάστιχο, των μισθών πείνας. Σε αυτό το έδαφος της ανεργίας που ξεπερνά το 17% και στους νέους πάει κόκαλα. Είναι μια ανάπτυξη διπλά και τριπλά πληρωμένη από τους εργαζόμενους με την ένταση της εκμετάλλευσης, από τα λαϊκά στρώματα με τη φορολογία, αλλά και με την ακρίβεια που σκαρφαλώνει σήμερα στα ύψη ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού, των χρημάτων που δίνονται από το κράτος για να γίνουν επενδύσεις, της απελευθέρωσης της ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. Κάθε μέτρο που παίρνουν, κάθε φάρμακο που χρησιμοποιούν για να γιατρέψουν μια από τις αντιφάσεις της οικονομίας τους γίνεται φαρμάκι, οξύνει άλλες. Δεν μπορούν να βάλουν τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο, γιατί η αιτία του είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο. Τέλος, αυτό το φαύλο κύκλο μπορούν να βάλουν μόνο οι εργαζόμενοι όταν με την πάλη τους ανατρέψουν την καπιταλιστική ιδιοκτησία. Είναι ακόμα η πείρα της πανδημίας, με τις εκατόμβες νεκρών και τα διαλυμένα συστήματα υγείας σε ισχυρές χώρες του καπιταλιστικού κόσμου, όπως η ΗΠΑ, η Ιταλία, η Βρετανία, αλλά και η Ινδία, σε κράτη δηλαδή που ανήκουν στα 20 πλουσιότερα του κόσμου. Είναι οι σφοδροί ανταγωνισμοί για το ποιες φαρμακοβιομηχανίες θα πατεντάρουν τα φάρμακά τους και τα νέα εμβόλια, με τραγικά αποτελέσματα, βάζοντας μεγάλα εμπόδια και δημιουργώντας καθυστερήσεις στην έγκαιρη καθολική αξιοποίηση των εμβολίων και των φαρμάκων. Την αξιοποίησή τους αντίθετα σε εμπορικούς πολέμους και υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Είναι η μεγάλη αδυναμία ακόμα και τώρα να ελεγχθεί η πανδημία, όταν τα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού σκοντάφτουν στα πρωτόκολλα των επιχειρηματικών ομίλων, όπως αυτών του τουρισμού, που είδαμε ξανά και φέτος στη χώρα να γίνονται αιτίες για τη διασπορά του ιού. Είναι το άβατο των μεγάλων επιχειρήσεων που στηβάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας τους. Είναι η λογική της ατομικής ευθύνης. Είναι ο ανορθολογισμός που ανθεί στο έδαφος αυτής της κατάστασης, αλλά που είναι και γέννημα θρέμα του συστήματός τους. Οι αντιεπιστημονικές θέσεις που ευνοούνται όταν η επιστήμη γίνεται εργαλείο επιχειρηματικών και κρατικών συμφερόντων.
είναι η ανυπαρξία ουσιαστικού προγράμματος εμβολιασμού με σχέδιο ενημέρωση ή φαρμακοεπαγρύπνηση που φρενάρει τον αναγκαίο εμβολιασμό του πληθυσμού, που δεν δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα, προβληματισμούς και φόβους που υπάρχουν στο λαό. Είναι ανήκουστο ότι σε τέτοιες συνθήκες η κυβέρνηση προχωρά σε κλείσιμο εμβολιαστικών κέντρων αντί να επεκτείνει το δίκτυό τους. Είναι επίσης, φίλες και φίλοι, η πείρα από την τραγική και πλήρη έλλειψη αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας με αποτέλεσμα αφύσικες καταστροφές, απώλειες ζωών, λαϊκών περιουσιών και φυσικού πλούτου. Από τα τραγικά θύματα στη Μάντρα και στο μάτι της Αττικής πριν λίγα χρόνια, τις τεράστιες καταστροφές φέτος στη Βόρεια Αττική, την Καρδίτσα πέρσι, την Εύβοια και αλλού, μέχρι τη Ρινανία Βεσφαλία της Γερμανίας, αποδεικνύεται ότι η αιτία είναι βαθύτερη. Είναι η εμπορευματοποίηση της γης και του φυσικού πλούτου, τα σχέδια για επενδύσεις που λειτουργούν ως καύσιμη ύλη για πυρκαγιές. Είναι η λογική του κόστους ωφέλους που βλέπει ως πατάλι, ως δαπάνη τη διάθεση χρημάτων από το κράτος και την τοπική διοίκηση για αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, για έργα αντισεισμικής προστασίας. Είναι πάνω απ' όλα η έλλειψη ενός κεντρικού σχεδιασμού με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής του λαού. Είναι η επιλεκτικότητα ενός κράτους που την ίδια στιγμή που φαίνεται ανίκανο να προστατεύσει τις ζωές μας, είναι ικανότατο στην καταστολή μας, είναι ικανότατο στην προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Από αυτή τη σκοπιά εξηγούνται και οι μεγάλες καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει και η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία σε κατάλληλες και αναγκαίες υποδομές. Η τραγική καθυστέρηση και η νέα αναβολή της ολοκλήρωσης της κεντρικής γραμμής του μετρό, η πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΑΣΤ, η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού με τις αναμενόμενες μεγάλες αυξήσεις στα διόδια. Είναι η άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη που οδηγεί σε μεικτές περιοχές βιομηχανικής δραστηριότητας και κατοικίας και στην έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων από την βιομηχανική μόλυνση ή τον κίνδυνο μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Αυτά δηλαδή που ζουν και οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης με τη ρήπανση και τη δυσοσμία. Αυτά είναι που δεν επιτρέπουν την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, πάρκων, χώρων αναψυχής, όπως την αξιοποίηση του χώρου της ΔΕΘ σε πάρκο με δυνατότητα για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και χρήσεις, αλλά αντίθετα οδηγούνται σε επιχειρηματικά κέντρα με ευθύνη των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά τα κριτήρια παραδίδεται το παραλιακό μέτωπο στα ανατολικά της πόλης σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, σε μαρίνες για γιότ και για τουρισμό μεγάλων εισοδημάτων. Αποδεικνύεται ότι τα σχέδιά τους και στα οράματά τους δεν χωράνε οι μεγάλες εργατικές λαϊκές ανάγκες του λαού και της νεολαίας της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεντρώνουμε όμως και έχουμε πείρα, φίλες και φίλοι, και από τις αρνητικές επιπτώσεις της εμπλοκής της Ελλάδας στην όξυνση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, στα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ με τη μετατροπή της χώρας σε πολυελληνικό ορμητήριο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Με την κυβέρνηση σήμερα, έχοντας ήδη πάρει τη σκυτάλη από τις προηγούμενες, να διαπραγματεύεται με τους Αμερικάνους μια νέα πενταετή συμφωνία για τις βάσεις, πολλαπλασιάζοντάς τες και σε άλλες περιοχές της χώρας. Για ποιο αλήθεια το λογαριασμό μπαίνουμε στον τορβά επικίνδυνων σχεδίων και ανταγωνισμών? Είναι μύθος ότι όλα αυτά γίνονται για την ασφάλεια, την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και συνόρων από την τουρκική επιθετικότητα. Το αντίθετο,
Αυτές οι εξελίξεις γεννούν ανασφάλεια, οξύνουν τις αντιθέσεις με την Τουρκία, ενισχύουν τις προκλήσεις, τις αμφισβητήσεις και την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης. Η άλλη όψη, άλλωστε του ίδιου νομίσματος, είναι τα παζάρια για διευθετήσεις και μοιρασιές στο Αιγαίο και στην Κύπρο σε βάρος των λαών. Είναι η αστική τάξη, οι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας που ζητάνε αναβάθμιση, που ζητάνε μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Αυτοί μπλέκουν το λαό μας σε επικίνδυνα πολεμικά σχέδια, σαν αυτά που συζητιούνται σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο από τα στρατιωτικά γεράκια του ΝΑΤΟ στην Αθήνα που μαζεύτηκαν και που βρήκαν τις προηγούμενες ώρες απέναντί τους τη μαζική αντιμπεριαλιστική κινητοποίηση του εργατικού λαϊκού κινήματος που είπε να φύγουν οι νατοϊκές βάσεις από τη χώρα καμιά εμπλοκή στα υπεριαλιστικά σχέδια. Αυτοί κάνουν τη χώρα μας μαγνήτη κινδύνων. Σε συνθήκες μάλιστα που το θερμόμετρο της έντασης ανεβαίνει, όπως αποδεικνύεται από την προχθεσινή συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Αυστραλίας ενάντια στην Κίνα. Αυτοί παίζουν παιχνίδια στις πλάτες των ξεριζωμένων, των προσφύγων και μεταναστών, των θυμάτων των υπεριαλιστικών πολέμων, εγκλωβίζοντάς τους στη χώρα μας, στα νησιά μας. Αυτοί παζαρεύουν σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Φίλες και φίλοι, ας σκεφτούμε. Υπάρχει κυβέρνηση που δεν υπηρέτησε αυτά τα συμφέροντα? Υπάρχει κυβέρνηση που δεν έβαλε πλάτη να πολλαπλασιαστούν οι λαϊκές θυσίες? Υπάρχει κυβέρνηση που δεν εγκατέλειψε το λαό, τους εργαζόμενους, στη μοίρα τους απέναντι στα μεγάλα προβλήματα και τις καταστροφές? Υπάρχει κυβέρνηση που δεν υπηρέτησε την εμπλοκή σε επικίνδυνα υπεριαλιστικά σχέδια? Κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, δεξιές, αριστερές, μονοκομματικές, συνεργασίας, κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, κυβερνήσεις συνεργασίας μεταξύ τους, παρά το ότι ήταν ορκισμένοι ανταγωνιστές, κυβερνήσεις με πρωθυπουργούς και υπουργούς τεχνοκράτες, ειδικούς, η πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση, με καμιά κυβέρνηση δεν υπηρετήθηκαν τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Με καμιά κυβέρνηση δεν ανακουφίστηκε ο λαός. Με καμιά κυβέρνηση δεν πάρθηκαν πίσω αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα. Κάθε νέα κυβέρνηση πήρε και παίρνει την αντιλαϊκή σκυτάλη από την προηγούμενη. Συνεχίζει μια εκεί που σταμάτησε η άλλη το αντιλαϊκό της έργο. Από κάθε κυβερνητική θητεία η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία βγαίνει με λιγότερα δικαιώματα. Χειροτερεύει η θέση της, βρίσκεται με περισσότερα βάρη στις πλάτες της. Έχουν όλα δοκιμαστεί, όλες οι εκδοχές, όλοι οι συνδυασμοί και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και αλλού. Γιατί οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν, δεν αλλάζει όμως το βασικό, το πιο σημαντικό, το ποιος έχει στα χέρια του την εξουσία και τον πλούτο που παράγεται. Γι' αυτό λέμε ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο για ψευδεστήσεις και αυταπάτες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ας σκεφτούμε πόσες φορές έχουμε ακούσει το ψέμα ότι υλοποιώντας τους σχεδιασμούς για λογαριασμό του κεφαλαίου μπορεί να προκύψει λαϊκή ευημερία. Ένα ψέμα που επαναλαμβάνεται και σήμερα. Μας δείχνει η κυβέρνηση τους ρυθμούς ανάπτυξης και πανηγυρίζει και αναγγέλει από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πακέτο για δήθεν φιλολαϊκά μέτρα. Έτσι, για να καλλιεργούνται οι μύθοι ότι μπορούν να ταιριάξουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων με αυτά των εργαζομένων του λαού. Τι αποδεικνύεται όμως? Ότι τα κυβερνητικά μέτρα έχουν ζεστό χρήμα, παροχές για το κεφάλαιο, στο όνομα μάλιστα της ανεργίας, της φτώχειας και ανασφάλειας που οι ίδιοι δημιουργούν, και καθρεφτάκια και μπιχλιμπίδια για τους εργαζόμενους και τους νέους. Γιατί αυτά που εξήκειλε η κυβέρνηση
κάτω και από την πίεση, αν θέλετε, του εργατικού λαϊκού κινήματος και του φόβου μεγαλύτερων κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, είναι πονηρά. Είναι μέτρα όχι για να ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι νέοι, αλλά για να αποδεχτούν, να εμπεδώσουν τη νέα απώλεια δικαιωμάτων και κατακτήσεων, για να εμπεδώσουν την ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση των αναγκών τους. Είναι όσα χωράνε στην αντιλαϊκή πολιτική, όσα απαραίτητο συμπλήρωμά της. Και αποδεικνύεται και κάτι ακόμα, ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν χρειάζεσαι να είσαι και αριστερός τύπου ΣΥΡΙΖΑ για να τα πάρεις. Μπορεί μια χαρά και η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία να το κάνει. Δεν κοστίζουν άλλωστε και τίποτα για το κεφάλαιο, αφού γίνονται άλοθοι για να υλοποιούνται πολιτικές προς όφελός του. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στέκεται αμήχανα και με σύγχυση, αφού η κυβέρνηση του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Πόσες φορές λοιπόν η αναζήτηση του δήθεν μικρότερου κακού αποδείχθηκε ο σίγουρος δρόμος για να χειροτερέψει η θέση μας, η θέση των εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Πόσες φορές δεν εμφανίστηκε ως ρεαλισμός η υποταγή, η προσαρμογή στα ελάχιστα, η παραίτηση από τις απαιτήσεις για μια καλύτερη ζωή. Πόσες φορές δεν πληρώσαμε τη λογική ότι με τους αγώνες δεν βγαίνει τίποτα και ότι η σύγκρουση έχει κόστος. Πόσες φορές δεν εγκλωβίστηκε η εργατική λαϊκή δυσαρέσκεια και δράση σε στόχους κυβερνητικών εναλλαγών, σε αντιδεξιά και αντινεοφιλελεύθερα μέτωπα που φρενάρουν την ριζοσπαστικοποίηση και οδηγούν στην ήττα και την απογοήτευση. Πόσες φορές η αναμονή λύσεων από τα πάνω ή η εναπόθεση των ελπίδων μας σε προεκλογικές διακηρύξεις άνοιξε την όρεξη στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του για να μας κλέβει όλο και περισσότερο. Θα πιστέψουμε λοιπόν ξανά τις νέες υποσχέσεις που ακούγονται στη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας για ένα δήθεν πιο δίκαιο, πιο φιλικό στους εργαζόμενους και στο περιβάλλον καπιταλισμό? Μα έτσι δεν μας έλεγαν και παλιότερα για τη νέα τεχνολογική επανάσταση που θα μεγαλώσει τον πλούτο για όλους? Η λεγόμενη πράσινη μετάβαση, το πράσινο New Deal που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ δεν θα φέρει καλύτερες μέρες για το λαό. Όπως και αν προβάλλεται αυτό από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, όπως και αν καλοποιείται από δυνάμεις όπως το ΜέΡΑ25. Είναι η νέα μεγάλη ιδέα για τα μονοπόλια και η οποία για τους εργαζόμενους σημαίνει πιο ακριβό ρεύμα, χειρότερη όρη εργασίας, μεγαλύτερη εμπλοκή στα υπεριαλιστικά ενεργειακά σχέδια, καταστροφή παραγωγικών μονάδων και ανεργία, κάτι που ζει ήδη η Δυτική Μακεδονία. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αγωνία, κανένα ερώτημα για το ποιο θα είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης και της μεθεπόμενης κυβέρνησης. Είναι ήδη δεδομένο. Είναι αυτό που θα υλοποιεί την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίσε κατά καλό καιρό η κυβερνητική πλειοψηφία με την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις και σίγουρα δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις προς όφελος του λαού. Γι' αυτό Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ μπορούν να ανταλλάζουν υπουργούς, να ψηφίζουν από κοινού τα περισσότερα νομοσχέδια, να κλείνουν σε όλους τους τόνους την ανάγκη της συνένεσης. Όταν μιλάνε για συνένεση, ας μην κοιτάνε το λαό και την νεολαία. Ας μιλάνε μεταξύ τους, ας δίνουν εξετάσεις στα αφεντικά τους, ποιος μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τους στρατηγικούς στόχους και τα συμφέροντάς τους. Σε αυτούς άλλωστε ταυτίζονται παρά τις όποιες διαφορές τους. Γι' αυτό είναι κοροϊδία όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπόρεσε ως κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, αλλά θα το κάνει τώρα ανεμπόδιστος από τα μνημόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι δεσμευμένος από το μνημόνιο των μνημονίων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στρατηγικά σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων, τις νατοϊκές δεσμεύσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά του που λέει ότι θα εφαρμόσει. Αυτά υπηρέτησε ως κυβέρνηση, αυτά υπηρετεί και ως αντιπολίτευση. Φίλες και φίλοι,
Η επίθεση σε βάρος μας δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε εμείς, αν δεν οργανώσουμε τη δικιά μας αντεπίθεση. Χωρίς τους αγώνες των προηγούμενων χρόνων θα ήμασταν ήδη σε πολύ χειρότερη θέση. Χωρίς τις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις που εμπόδισαν να νομιμοποιηθούν στην εργατική λαϊκή συνείδηση οι αντιλαϊκές ανατροπές. Χωρίς την οργανωμένη απειθαρχία απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αξιοποιήσει την πανδημία για να επιβάλλει συγγύη νεκροταφείου. Χωρίς τον αγώνα για τη διεκδίκηση μέτρων ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας για να πάρθουν μέτρα προστασίας του λαού από την πανδημία. Χωρίς τους σημαντικούς φοιτητικούς αγώνες σαν αυτούς που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και εδώ στη Θεσσαλονίκη για να ανοίξουν με ασφάλεια τα πανεπιστήμια ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης, τα σχέδια για πανεπιστημιακή αστυνομία που έχουν μείνει ανεφάρμοστα. Η εργατική λαϊκή κινητοποίηση για την υπεράσπιση της ζωής και της περιουσίας του στις πρόσφατες πυρκαγιές της Εύβοιας επιβεβαιώνει ότι ο λαός έχει μεγάλες δυνάμεις που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελός του. Απέναντι στο εχθρικό αστικό κράτος μπορεί και πρέπει να υψωθεί η μεγάλη δύναμη της λαϊκής πρωτοβουλίας. Ξέρουμε τι μπορεί να πετύχει ο λαός όταν σηκώσει το ανάστημά του, όταν πιστέψει στη δύναμή του σε κρίσιμες στιγμές. Αυτό το συμπέρασμα το έχει διδάξει η ιστορία, έχει την αξία και τη σημασία του σήμερα. Αντί να περιμένει καρτερικά ποιος θα συνεχίσει να τον ληστεύει, αντί να δίνει τη συνένεσή του, την ανοχή του σε νέες αυταπάτες και ψηφιστήσεις κυβερνητικών εναλλαγών, αντί να αναθέτει σε ψεύτικους σωτήρες την επίλυση των προβλημάτων του, ο ίδιος μπορεί να σηκώσει το ανάστημά του, να σώσει τον εαυτό του, να δώσει οριστική διέξοδο στα προβλήματά του, βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό βαζιδίζοντας το δρόμο της ανατροπής για να πάρει ο ίδιος στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να δώσει απάντηση στις αγωνίες, στα θέλω του, να δώσει απάντηση διέξοδο για να ζήσει όπως πραγματικά του αξίζει, όπως απαιτεί η σύγχρονη εποχή. Αυτό το δρόμο μπορούμε να τον βαδίσουμε. Είναι ο δρόμος που φωτίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με το σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμά του. Είναι η διέξοδος της ανατροπής της δικτακτορίας των επιχειρηματικών ομήλων. Ο δρόμος του σοσιαλισμού, της κοινωνικής ιδιοκτησίας, της κεντρικά επιστημονικά σχεδιασμένης οικονομίας με κριτήριο το κοινωνικό όφελος. Γιατί φίλες και φίλοι, ο σοσιαλισμός είναι η πραγματική πρόοδος. Είναι η κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι βγαίνουν από το περιθώριο της πολιτικής ζωής και συμμετέχουν ισότιμα άνδρες και γυναίκες ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή, στον έλεγχο των αποφάσεων, γιατί έχουν πλέον την εξουσία στα δικά τους χέρια. Το πραγματικό νέο είναι η κοινωνική ιδιοκτησία, ώστε να πάψει να λειτουργεί η οικονομία με κριτήριο το κέρδος. Πάνω σε αυτό το έδαφος μπορεί ο κεντρικός σχεδιασμός να θέσει και να πετύχει κοινωνικούς στόχους στην αγροτική βιομηχανική παραγωγή, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Δίνουμε λοιπόν σήμερα τη μάχη για να οργανώσουμε την αντεπίθεση του λαού και της νεολαίας, για να βάλουμε τη δικιά μας φραγίδα στις εξελίξεις, για να οργανώσουμε την πάλη μας για τα προβλήματά μας, να φέρουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο, να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Για να ανοίξουμε αυτό το δρόμο μπαίνουμε μπροστά οι κομμουνιστές, οι κνίτες, οι κνίτισες παντού και σε όλα τα ζητήματα με σημαία τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες. Από την υπεράσπιση του αξιοπρεπούς εργατικού λαϊκού εισοδήματος, από την πάλη για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου με σταθερό ωράριο και αυξήσεις στους μισθούς, από την πάλη για την κοινωνική ασφάλιση για όλους και για όλες, για προστασία της ζωής και της υγείας του λαού, για την υπεράσπιση
των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων ενάντια στην κρατική καταστολή και την εργοδοτική τρομοκρατία από την πάλη για την κατάργηση όλων των νόμων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση, το απεργιακό δικαίωμα και τις διαδηλώσεις. Χτίζουμε μέρα με τη μέρα, μάχη τη μάχη, ένα μεγάλο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, με ενιαία τίματα και στόχους που βάζουν στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, ανοίγουν το δρόμο σε αντιμονοπωλιακή αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε σε συμπόρευση, σε κοινή δράση και πάλι με τους κομμουνιστές, με το ΚΚΕ. Από την πίστη μας σε αυτόν τον αγώνα, στη δυνατότητα της τελικής νίκης της εργατικής τάξης, του λαού, στη δυνατότητα ο λαός να δώσει διέξοδο στην κατεύθυνση της νέας κοινωνίας, αντλούμε τη σταθερότητα, τη συνέπειά μας που αναγνωρίζεται από όλους. Μπορούμε και λέμε την αλήθεια στο λαό, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις, ταραβέρια, εξαρτήσεις από την αστική τάξη και τα υπεριαλιστικά κέντρα. Δεν σκύψαμε το κεφάλι μετά την αντεπανάσταση του 1991. Ξεσκεπάσαμε τους υπεριαλιστικούς μύθους, τα περί ειρηνικού και ελεύθερου κόσμου. Αντιπαλέψαμε τον αντικομουνισμό, την επιχείρηση συκοφάντησης και εξίσωσής του με το φατισισμό, που είναι γέννημα θρέμα του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Φίλες και φίλοι, ας θυμηθούμε τους σπουδαίους στίχους του χιλιάνου κομμουνιστή ποιητή Παύλο Νερούντα στο ποίημα «Κάντο Γενεράλ» που μελοποίησε ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης. Και έρχεται το δέντρο της καταιγίδας, το δέντρο του λαού. Απ' τη γη ανεβαίνουν οι ήρωές του όπως τα φύλλα από το χυμό και ο άνεμος τρίβει τα φυλώματα της βουερής ανθρωποθάλασσας. Έχουμε την αισιοδοξία, έχουμε την πεποίθηση ότι το μεγάλο δέντρο του λαού, το μεγάλο εργατικό λαϊκό κίνημα που θα φέρει τα πάνω κάτω, που θα ανοίξει τα δρόμο για τη νέα κοινωνία, τη σοσιαλιστική, κομμουνιστική, θα είναι το σπουδαίο έργο των επόμενων γενιών, θα είναι το έργο της νέας γενιάς, της νέας βάρδιας της εργατικής τάξης και του λαού μας. Καλή δύναμη στους αγώνες που έρχονται. Ζήτω το 47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.